Καλησπέρα! Μια εβδομάδα. Ένα Σάββατο, όπως είστε, στη διάταξη τη γνωστή των τελευταίων ημερών, όπως καταλαβαίνετε, διότι έχουμε καλεσμένη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πριν σας παρουσιάσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, να πούμε ότι η εκπομπή εξακολουθεί να έχει το χαρακτήρα που γνωρίζατε. Οπότε 39405 και 2461-903-19, ποτέ δεν θα το μάθω άμα δεν το κοιτάω, για αυτά τα υπέροχα κόκκινα παπούτσια, αλήθεια. Γόβα, ψηλή, με τη χρυσή λεπτομέρεια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και ό,τι πρέπει. Πάπιστας, να το θυμάστε, γιατί Πάσχα, εξαιρετικές τιμές, φοβερή ποικιλία. Πάπιστας, ό,τι πρέπει για τις αγορές σας, τουλάχιστον όλη τη σεζόν έτσι κι αλλιώς, αλλά ιδίως τώρα για το Πάσχα, νονές, ξέρετε εσείς. Πες και το νούμερο, γιατί... Είναι 37, συγγνώμη, είναι 37 το συγκεκριμένο, οπότε σπεύσατε. Το 37 κληρώνουμε αυτό. Το 37 κληρώνουμε και είναι αυτό που συνήθως μου ζητάνε. Οπότε, ο Πάπιστας και το τοπ συνήθως σας κάνουμε τα χατήρια. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους. Χρόνια πολλά. Λάζαρε Μαλούτα, καλή επιτυχία. Λάζαρε Γερεχτέ, καλή επιτυχία. Λαζαρίτσα Σπυρίδου. Καλή επιτυχία. Και τρεις υποψήφοι δήμαρχοι. Έτσι. Σε διαφορετικά μέρη, όλους τους Λάζαρους και τις Λαζαρίτσες. Προσφάτως το έμαθα ότι έχει και το θηλυκό του. Στο έχω πει πρόπερση. Προσφάτως είναι εδώ πρόπερση. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σήμερα στο στούντιο μαζί μας και στην πόλη βρίσκεται η κυρία Ελένη Παναγιωταρέα, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Και εγώ είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και από αυτά που συζητήσαμε πριν βγούμε στον αέρα, βλέπω μια πόλη πολιτιστικά ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι. Και ελπίζω να έρθουν πάρα πολύ να σας ακούσουν σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, 8.30 ώρα, ίσα τέχνη, Ρέγκβιεμ του Μότσαρτ, φοβερή εμπειρία. Μακάρι να μπορούσατε να έρθετε κι εσείς. Μακάρι, μακάρι. Πώς είστε? Είμαι υποψήφια, ναι. Και άρα... Άρα, καταλαβαίνω. Άρα μία γυναίκα που τρέχει σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο εγώ, βέβαια, έτσι είμαστε μία ομάδα, νομίζω, υποψήφιων ευρωβουλευτών, πολύ δυνατών. Δυνατών από την άποψη της διάθεσης για προσφορά, διάθεσης για να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ πολύ δυνατή, πολύ ενωμένη, με στόχο μία πολύ μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές. Και θεωρώ ότι όλοι δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Όλοι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε αυτά. Έχουμε δει και αρκετά άτομα στην πόλη και σε αυτό εδώ το στούντιο. Γιατί το... Δηλαδή, συζητάμε κάθε φορά και λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει αυτή τη φορά να το πάει πολύ ψηλά το επίπεδο. Φαίνεται από τους υποψηφίους που έχει φέρει, που έχει κατεβάσει. Γιατί δίνεται τόση βαρύτητα? Επειδή θεωρεί η Νέα Δημοκρατία πως αυτές οι εκλογές θα είναι ένα βαρόμετρο για τις εθνικές όποτε και αν γίνουν, ή επειδή πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με μια ευρωπαϊκή διάθεση και προσέγγιση στα πράγματα? Νομίζω είναι ένας συνδυασμός, mm-hmm. και αυτή θα είναι η απάντησή μου. Δηλαδή, σίγουρα έχει τεθεί θέμα δημοψηφίσματος από τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρη το ξέρετε και οι δύο αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που βλέπουμε τις εθνικές εκλογές. Δηλαδή, θέλουμε μια πρώτη μεγάλη πιστική απάντηση στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία. Θέλουμε ένα τέλος σε όλα όσα δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα τετελεσμένα γεγονότα, έτσι, από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι την υπερφορολόγηση των πολιτών. Οπότε θέλουμε εκεί να πούμε ένα stop. Αλλά παράλληλα θέλουμε να δείξουμε τη ζήτηση για την Ευρώπη. Εμείς λέμε ότι διεκδικούμε τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρώπη και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ σοβαρές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχουν αρχίσει ήδη και δημιουργούνται κάποιες συμμαχίες, γιατί έχουμε μπροστά μας κάποιους αγώνες να δώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικότατους. Ίσως κάποιοι χαρακτηρίζουν αυτές τις ευρωεκλογές ίσως τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Ναι, γιατί υπάρχει ο αγώνας απέναντι στους εθνικιστές και λαϊκιστές. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό πάρουν, τόσο πιο πολύ θα μπορούν να εμποδίζουν ή να παρακολύουν τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το δικό τους τρόπο, γιατί αυτό που λένε πια είναι ότι κάποια στιγμή έλεγαν, ειδικά οι Ιταλοί και οι Γάλλοι ακροδεξοί, ότι εμάς μας ενδιαφέρει να σταματήσει να υπάρχει Ευρώπη. Τώρα αυτό που λένε είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη εκ των έσω. Δηλαδή με τη δική τους, mm-hmm. με τη δική τους ατζέντα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτή η μεγάλη μάχη και βέβαια υπάρχει μεγάλη μάχη για μένα που είναι να σταματήσει η απόκληση, ειδικά για τη χώρα μας αν μιλήσουμε, η οικονομική απόκληση της χώρας μας από την υπόλοιπη Ευρώπη, να μπορέσουμε πάλι να σταθούμε στα πόδια μας, να μπορέσουμε να γυρίσουμε στον πυρήνα της Ευρωζώνης και σίγουρα να ακολουθήσουμε μια οικονομική πολιτική που να μην στέκεται τόσο πολύ στα πρωτογενή πλεονάσματα, mm-hmm.
και σε όλες τις δεσμεύσεις. Σίγουρα θα υπάρχει πια στη χώρα η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Για δημοσιονομικό αντιπαρχιασμό, έτσι δεν είναι. Μας παίρνει για πολλά. Τα προγραμμάτα έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές. Έχουν τα σύνταγμα πλέον. Άρα, τι περιθώριο έχει εδώ μια επόμενη μελλοντική πιθανότητα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τα επαναδιαπραγματευτεί? Το θέμα είναι ότι εμάς ο πρώτος μας στόχος είναι να κερδιθεί η αξιοπιστία. Όπως γνωρίζετε, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε κυβέρνηση που υλοποίησε πρόγραμμα προσαρμογής και σε χώρα που υλοποίησε πρόγραμμα προσαρμογής. Είμαστε η μόνη χώρα που βρισκόμαστε σε αυτό το ενισχυμένο καθεστώς και αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι τελικά δεν υλοποιήσαμε όλα τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πώς κινούμαστε και είμαστε υποσυνεχή. Είμαστε υπό συνεχή υποπτία. Πάντως οι Ευρωπαίοι, ακόμα και του Λαϊκού Κομμάτους, έχουν αποδώσει τα εύσημα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνησή του. Ναι. Τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ναι. Προεξαρχούσεις της κυρίας Μέρκελ. Ή τουλάχιστον σωστά. Αυτή είναι η διάθεση της κυβέρνησης, γιατί και εμείς αυτό ξέρουμε από επίσημα. Είναι μνημονιακή κυβέρνηση, εντάξει. Είναι ακριβώς, είναι μια μνημονιακή κυβέρνηση. Η οποία τήρησε σε αρκετά σημεία. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι το μείγμα που ακολουθήθηκε και πόσο, κατά τη γνώμη μου πάντα, καταστροφικό ήταν για τους πιο κοινωνικά ευάλωτους. Δηλαδή αυτούς δεν τους προστάτευσε κανείς και δεν είναι τυχαίο σήμερα, αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, ότι το 34,8% των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μα πώς το λέτε αυτό? Και αυτό δεν το λέω εγώ. Έτσι, το λέει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Περίεργο, γιατί η κυβέρνηση κάθε μέρα δεν μας λέει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που σώσαμε τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών από τα χέρια των τραπεζιτών. Εμείς είμαστε εκείνοι που βάλουμε πλάτη στις κατασχέσεις. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που δεν κόψαμε τις συντάξεις με το όποιο κόστος. Η κυβέρνηση με τους τυχοδιοκτισμούς της το 2015. Έφερε την κατάσταση στα άκρα που προκειμένου τελικά να μην δούμε την έξοδο από το ευρώ, αναγκαστήκαμε και θα έλεγα η λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι συνθηκολογήσαμε σε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν και το πιο δύσκολο μνημόνιο, το οποίο έχει φέρει όλα αυτά. Δηλαδή η μείωση των συντάξεων, η προστασία. Νομίζω ότι το ψηφίσατε και εσείς στο τρίτο μνημόνιο, έτσι. Ναι, για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Εσύ, για να μείνει η χώρα, βεβαίως. Πήραμε ακριβώς. Όλοι το ψήφισαν. Γιατί λέω, ποια ήταν η επιλογή? Η επιλογή ήταν να βρεθεί η χώρα στον γκρεμό. Και η Νέα Δημοκρατία πήρε το πολιτικό κόστος για να το κάνει αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει απόλυτη σχέση με τους τυχοδιοκτισμούς του Αλέξη Τσίπρα. Το 2014. Επιτρέψτε να πω ότι το ίδιο ακριβώς έκανε και η κυβέρνηση Παπανδρέου. Για να μην βρεθεί η χώρα στον γκρεμό. Τότε η Νέα Δημοκρατία όμως δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και μάλιστα ο σημερινός πρόεδρος της, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε ένα λάθος αυτό. Ότι δεν. Το πρώτο μνημόνιο. Το δεν το ψήφισε επί Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε, ξεκινώντας ουσιαστικά τον αντιμνημονιακό αγώνα. Θέλω να με δει και δεν γνωρίζω. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει χαρακτηρίσει ως λάθος της Νέας Δημοκρατίας. Τότε δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Δέχομαι αυτό που μου λέτε, ξέρω. Δεν έχω εικόνα σε αυτό, αλλά αφού μου το λέτε εσείς, έτσι ακριβώς θα είναι. Το θέμα με τα μνημόνια, ξέρετε ποιο είναι ουσιαστικά όμως. Ότι η χώρα είχε σοβαρές δομικές δυσκολίες, έτσι, η χώρα έχει σοβαρές θεσμικές αδυναμίες. Έτσι, είχε και έχει. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και το μεγάλο ζητούμενο. Αντί λοιπόν, απλά αν μπορώ να μιλήσω, αντί λοιπόν, εμείς όπως όλοι οι άλλοι που υλοποίησαν μνημόνια, να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε όλα αυτά σοβαρά και να υπάρξει εθνική συνένεση για το πώς θα βγούμε από την κρίση και πώς θα συμμαζέψουμε το ελληνικό κράτος, εμείς συνεχίσαμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες χώρες. Θα πω ότι έχει δίκιο, κύριε Παναγιώτα, αλλά πρώτη το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία αυτό. Το 10. Βγάζοντας απ' έξω την ουρά της στο πρώτο μνημόνιο. Ναι. Νομίζω ψηφίστηκε το. Όχι, δεν. Όχι, από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Κύριε Μπακογιάννη μόνο το ψήφισε. Η οποία τέθηκε εκτός. Ως φυσικό πρόσωπο. Ως φυσικό πρόσωπο. Το ζήτημα από κάποια στιγμή και έπειτα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν από το 10 και έπειτα, τα ζούμε στο πετσί μας. Είναι πηγαίνοντας μια καλή αντιπροσωπεία της χώρας, θα πω εγώ, προφανώς όχι της Νέας Δημοκρατίας, της χώρας στην Ευρώπη και με δεδομένη την κατάσταση, θα αλλάξει κάτι? Δηλαδή, συνεχώς ακούμε κόσμο γύρω μας να μας λέει ότι έλα μωρέ, όποιος και αν βγει
ό,τι και να γίνει, η Επιτροπή είναι Επιτροπή, θα την έχουμε πάνω από το κεφάλι μας για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, δεν μπορούμε να διευκολύνουμε τις ζωές μας και την οικονομία μας από τη στιγμή που έχουμε δεσμευτεί και έχουμε υπογράψει ως χώρα μια σειρά δεσμευτικών πράξεων. Οπότε μας παίρνει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μια ισχυρή Ευρωβουλή, φωνή της Ελλάδας στην Ευρωβουλή εννοώ. Σε τι θα μας ευνοήσει, είναι πολλά έτσι όπως είναι η κατάσταση. Πρέπει να αποδεχτούμε, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το τι σημαίνει να είσαι μέλος σε μια νομισματική ένωση. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Σε οποιοδήποτε κλαμπ και αν είσαι μέλος, έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχετε κάνει και μεταπτυχιακό στο, νομίζω, για το ευρώ. θα διαβάσω σε λίγο το. Έχει θέμα να το ρωτήσω, ορίστε. Γιατί είναι ακόμη πολλοί κόσμος, αυτό που πολύ σωστά λέει η κυρία Παναγιώτα, και το λένε ελάχιστοι, είναι ακόμη πάρα πολλοί κόσμος που πιστεύουν ότι καλύτερα να τα έχουμε επιστρέψει στη δραχμή. Όχι, δεν είναι πολύ ο κόσμο πάνω. Είναι πολύ. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω. Αλήθεια τώρα. Είναι τουλάχιστον 3 στου 10. Ακόμη και σήμερα αυτό συζητάμε. Μπήκαμε λοιπόν σε ένα πολύ ισχυρό κλαμπ με ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Το οποίο όταν μπήκαμε, τα δύο πολύ δυνατά ωφέλη ήταν τα χαμηλότοκα δάνεια και το γεγονός ότι σταμάτησε όλη αυτή η κρίση πληθωρισμού στη χώρα. Που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Και θωρακίστηκε για επόμενες κρίσεις. Ακριβώς, και θωρακίστηκε για επόμενες κρίσεις. Αυτό είναι το ένα. Αλλά φυσικά έχει και υποχρεώσεις. Νούμερο ένα υποχρέωση όταν μπήκε στο κλαμπ αυτό ήταν η δημοσιονομική πειθαρχία και να έχεις το δημόσιο χρέος σου ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Εμείς λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που είμαστε μέλη του κλαμπ δεν έχουμε μόνο τα δικαιώματα, έχουμε και τις υποχρεώσεις. Αυτό δεν το συζητάει ποτέ κανείς. Συνήθως αυτό φροντίζουμε να το ξεχνάμε. Ναι. Μέχρι το 2004 εκεί ήταν πάντως. Ναι. Γι' αυτό και περνούσαμε ζωή χαριστάμενη μέχρι το 2004. Ακριβώς. Μετά ήρθε ο λογαριασμός. Λόγω των φθηνών δανείων, τα οποία εμείς αντί να τα πάρουμε και να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις και παραγωγικές διαδικασίες, έτσι διοχετεύτηκαν σε πολύ συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι βέβαια μετά με την κρίση κατέρευσαν. Πάντως οι δείκτες που λέτε μέχρι το 2004. Ήταν εντός πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, εννοείται δείκτες ανάπτυξης. Όχι δείκτες της δημοσιονομικής πειθαρχίας που. Ναι, όπου ξέρετε, ζωή στο ευρώ, όμως, ναι, αλλά όπως ξέρετε, ήταν τελικά όλο το πράγμα. Ακόμη και με τα διορθωμένα στοιχεία τώρα. Η ένταξη 2,9 ήταν στο 3,2. Ναι. Το κάνανε δηλαδή τώρα. Αλλά και όλη η ανάπτυξη που είχαμε πει ήταν πολύ μεγάλη εκείνη την τετραετία. Μόλις που πάμε συνέχεια στο παρελθόν και στο παρόν μου. Πώς θα πάμε στο μέλλον. Και στο μέλλον να φτάσουμε και στο μέλλον. Όλη αυτή η ανάπτυξη ήταν τελικά βαζόταν στην ιδιωτική κατανάλωση. Δηλαδή πάλι δεν είχαμε αλλάξει παραγωγικό μοντέλο και τώρα με την κρίση, όλη αυτή τη δυσβάσταχτη κρίση, βλέπουμε ότι συνεχίζουμε με το ίδιο μοτίβο. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλάζουμε κάτι. Δηλαδή η κρίση δεν έπρεπε να μας πώς μπορεί να βοηθήσει δημιουργικά η Ευρώπη, μια και μιλάμε για ευρωεκλογές. Ναι. Και αν είσαι που σας το εύχομαι και ευρωβουλευτής. Πώς μπορούν δηλαδή πραγματικά οι Ευρωπαίοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρώπη να συμβάλλει θετικά. Σε αυτή την κατεύθυνση, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος πλέον. Να αλλάξουν οι δομές. Δυστυχώς, να σα πω, επειδή έχω συζητήσει με πάρα πολλούς Ευρωπαίους και έχω συζητήσει και με την Τρόικα, πρέπει να πω, επανειλημμένα. Θεσμούς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεσμούς, δεν είναι, όχι, βέβαια. Το έχουμε αλλάξει. Σωστά, αυτό θα έλεγα. Θα έλεγα πρώην Τρόικα και είναι θεσμοί, αλλά με προλάβατε. Είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Έχει βαφτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βαφτίσει άλλο όλο. Λοιπόν, η πρώην Τρόικα και είναι θεσμοί. Πολλές φορές. Πολλοί κόσμοι τους είπε, παιδιά, αφού πιέζετε που πιέζετε τους Έλληνες, αφού τους βάζετε το περίφημο conditionality, το οποίο νομίζω μεταφράζεται στα ελληνικά ως αιρεσιμότητα, δηλαδή για να πάρεις τη δόση του δανείου, πρέπει να υλοποιήσεις αυτά τα προαπαιτούμενα. Και κάποιος έλεγε, αφού θέλετε να το κάνετε αυτό, γιατί δεν αναγκάζετε τους Έλληνες να προχωρήσουν τώρα στην αλλαγή του οικονομικού τους μοντέλου. Και η απάντηση, επειδή έχω μιλήσει με τους θεσμούς, η απάντηση είναι ότι, παιδιά, συγγνώμη, είναι η εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας κάθε φορά. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στα εσωτερικά κάποιας χώρας και ας πούμε πώς θα αλλάξει την οικονομία της. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνει η ίδια. Και αυτή είναι μια απάντηση αποστομωτική. Είναι αυτό που ναι, λέγαμε. Εμείς βάζουμε τους στόχους. Ναι, δεν μας νοιάζει πώς θα πιάσετε τους στόχους. Ναι. Μας νοιάζει να τους πιάσετε. Τώρα, αν εσείς επιλέξετε αυτό που είπατε πριν, το μείγμα, πώς ναι, θα είναι ναι, κτλ. Ναι. Εκεί. Εγώ αυτό που λέτε. Δεν έλεξαμε εμείς κανένα μείγμα, γιατί εμείς στο τέλος. Ναι, αυτό λέει το. Εγώ αυτό που λέτε. Η παλιά Τρόικα και οι θεσμοί. Πάντα αυτό έλεγαν. Ότι εμάς μας νοιάζει, ξέρω εγώ, να ρίξετε τον πληθωρισμό στο 5. Μας δείχνουν το έλεγμα στο 5. Το πώς θα σας προτείνουμε άλλες δικές αποφάσεις. Είναι αυτό που θα το καθορίσουμε. Δηλαδή, εμείς θα σας προτείνουμε 5 πράγματα, δεν θα αποφασίσετε ποια θα κάνετε. Άρα η Ευρωβουλή. Γιατί έλεγα κάποτε, ας πούμε, ότι εμείς δεν προτείναμε να κόψουμε συντάξεις. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Το πώς θα το κάνετε.
Εκείνη η διαφωνία, νομίζω. Και αυτή είναι και η ερώτηση. Και με τη σημερινή κυβέρνηση. Πώς εσείς, οι ενδεχόμενοι αυριανοί ευρωβουλευτές, μπορείτε να μας οδηγήσετε σε ένα δρόμο που όντως θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Κοιτάξτε, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν απαιτεί την βοήθεια των ευρωβουλευτών μόνο και τη συνδρομή τους. Απαιτεί τη συνδρομή όλων των παραγωγικών φορέων της χώρας, έτσι δεν είναι? Όλων όσων βρίσκονται μέσα στην οικονομία και δημιουργούν. Όλων δηλαδή, μας. Όλων μας ουσιαστικά. Έτσι. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Η οποία, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό, η οποία απαιτεί εθνική συνένεση. Δηλαδή, το ιδανικό θα ήταν να καθόντουσαν όλοι μαζί και να έλεγαν: έχουμε αυτούς τους 5 στόχους. Πώς μπορούμε όλοι μαζί, με μια εθνική στρατηγική, να τους υλοποιήσουμε? Γιατί ο κόσμος, πιστεύω, γι' αυτό ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, αυτά που μου λέγατε νωρίτερα και λέει όλοι οι ίδιοι είναι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί βλέπει ότι μέσα από την έλλειψη εθνικής συνένεσης και έλλειψη εθνικής ομοψυχίας, τελικά, πολλές φορές, ουσιαστικά ανακυκλώνουμε την οικονομική μιζέρια. Πια. Διαβλέπετε ότι αυτό πρόκειται να αλλάξει? Θέλω να ελπίζω ότι θα κινηθούμε με μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Ήδη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σαν το ταγκό. Θέλει του, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε την προηγούμενη Κυριακή, που είχαμε την ανακήρυξη των υποψήφων ευρωβουλευτών, είπε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στο να τους τελειώσουμε και να μας τελειώσουν. Mm. Εμείς πιστεύουμε και θέλουμε να πάμε όλοι μαζί. Και εγώ, αυτό που το άκουσα καλά και ως υποψήφιο ευρωβουλευτής, αλλά και ως πολίτης της χώρας, γιατί έτσι είμαι πολίτης, χάρηκα πάρα πολύ που κάποιος είπε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γιατί προσωπικά, εμένα αυτό με εκφράζει. Και πάλι θα πω ότι η takes two, γιατί... Η takes two, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, βέβαια. Άρα εδώ είμαστε να το δούμε. Πρέπει όλοι να θέλουν, έχετε απόλυτο δίκιο. Η takes two. Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και στο ακούσουν και όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην εθνική κοινωνία. Φοβάστε μια πιο χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές που πάντα στην Ελλάδα υπήρχε. Βέβαια, τώρα είμαστε παραμονή βουλευτικών. Μιλάμε για πιο πολιτική εκλογική μάγια της ευρωεκλογής. Δεν είναι σύνδεδο, γιατί από τη μία είναι κοντά, αλλά από την άλλη είναι και πάρα πολλές κάλπες. Ναι. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τον παππού και τη γιαγιά. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο σύνδεδο. Αυτό είναι πρόβλημα. Που θα πάει στο μοβ παραβάν, στο γαλάζιο παραβάν, στο κίτρινο παραβάν. Είναι και το τοπικό. Δηλαδή, είναι δήμαρχος περιφερειάς και δηλαδή, τα τοπικά συμβούλια. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να. Φτάνει πια, δεν μπορούμε να. Πάντως το θέμα της χαλαρής ψήφου ότι... είναι πολύ σημαντικό αυτό, και, το... και ισχύει όχι μόνο για την Ελλάδα βέβαια. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο η χαλαρή ψήφος. Ευρωπαϊκό φαινόμενο είναι η χαλαρή ψήφος και ευρωπαϊκό φαινόμενο είναι να ψηφίζεις σε ευρωεκλογές. Και η εποχή επίσης. Ακριβώς. Και να ψηφίζεις σε ευρωεκλογές με βάση την εσωτερική πολιτική σκηνή. Όχι ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα, όχι τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά τι άκουσες, ποιο κόμμα σε ενοχλεί, ποιο κόμμα σου αρέσει. Αλλά αυτά είναι γενικευμένα φαινόμενα. Εδώ πέρα δεν διεκδικούμε πρωτοτυπία. Πάντως δεν θεωρείτε ότι είναι μια διάθεση των κυβερνήσεων όλων να υποτιμήσουν τις ευρωεκλογές τοποθετώντας τις μαζί με τις τοπικές? Ξέρετε κάτι, η 26 Μαΐου... Αυτό είναι δική μας επιλογή, της Ελλάδας. Όχι, δεν είναι δική μας επιλογή. Της Ελλάδας. Το 26 Μαΐου. Όχι, επειδή, 26. Κουμπώσαμε πάνω και άλλο το διοικητικέ εννοεί. Ακριβώς, βέβαια. Να πούμε και εδώ, επιθέτω το συναντάτε κι αλλού. Ναι. Όλοι εδώ ρωτάνε θα γίνει στο Δήμο Κοζάνης, θα γίνει στην περιφέρεια. Κανείς δεν ασχολείται με τις ευρωεκλογές. Ακριβώς. Και εκείνη τη μέρα. Ναι. Το ενδιαφέρον θα είναι εκεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μην μου το λέτε αυτό έτσι και με πληγώνετε. Θέλω να πω ενδιαφέρον και για εμάς. Η αλήθεια όμως είναι αυτή. Όχι, όχι, σας πειράζω. Έτσι ακριβώς είναι. Εσάς είμαστε αυτό που προσπαθούμε καλώντας με ψήφους όπως εσείς εδώ. Αυτό που προσπαθούμε πολύ. Και να σας πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι η ενημέρωση. Και εγώ χαίρομαι πολύ να μιλάω. Αυτό ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πρώτον, γιατί έχουμε ευθύνη και εμείς πέρα από. Εντάξει, για μένα είναι σημαντική ενημέρωση γιατί δεν με ξέρει. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, έτσι, με την έννοια που είναι πολύ άλλη. Αλλά δεν έχουν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο και πάλι. Οπότε ξέρετε, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχετε να ανταγωνιστείτε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ναι, είναι πολλά τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Εντάξει, μια χαρά δεν είναι, είμαστε ομάδα και εγώ το πιστεύω πολύ. Και εγώ είμαι ομαδικός παίκτης. Ούτω ή άλλω. Λένε ότι τα επίθετα, τα γνωστά επίθετα δίνουν περισσότερο αβαντάζ. Τα γνωστά πρόσωπα. Κοιτάξτε, γνωστό πρόσωπο για ακόμα, αλλά με βοηθάτε τώρα κι εσεί. Να γίνω γνωστή στην κόρη. Το γνωστό πρόσωπο. Αυτό βέβαια ισχύει σε όλε τι χώρε. Το γνωστό πρόσωπο όπω το έχω βιώσει. Το γνωστό επίθετο όπω το έχω βιώσει εγώ. Και τώρα με έχετε κάνει και νιώθω πολύ άνετα και μιλάω πολύ ανοιχτά. Έτσι έπρεπε. Νιώθω σαν να είμαστε σε μια βιβλιοθήκη. Ακριβώς εδώ είμαστε. Σε μια χαλαρή συζήτηση.
Έχει τα καλά του και έχει τα στραβά του. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Α, τι ωραία. Τις συμπάθειες της μητέρας σας. Κουβαλάει τα πάντα. Κουβαλάτε και ενδεχομένως τις αντιπάθειες. Όλοι έχουμε. Ναι, όλοι καλά. Προφανώς. Ναι. Κανείς δεν είναι. Ενδεχομένως και τις αντιπάθειες της μητέρας. Δηλαδή το θέμα του επιθέτου είναι. Πρέπει να το διαχειριστεί και αυτό κανείς. Πάντως, εγώ αυτό που συνηθίζω να λέω και θα το πω και άλλη μια φορά σήμερα. Από τη στιγμή που πρέπει να δώσετε το σταυρό σας, την ψήφο σας, ό,τι πιο βαρύτιμο έχετε μέσα στην κάλπη, αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε τα βιογραφικά. Διαβάστε τα βιογραφικά των υποψηφίων ευρωβουλευτών και αποφασίστε και με βάση τις σπουδές των ανθρώπων. Πάντως, στην Ευρωβουλή πρέπει να στείλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε ως χώρα προς όφελός μας. Διαβάστε τα βιογραφικά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές, σε σχέση με εκείνες του 2014, υπάρχουν πιο βαριά βιογραφικά σε όλα τα κόμματα. Και στη Νέα Δημοκρατία. Χαρά Θεού. Και είναι μια κεντρική επιλογή, νομίζω, γιατί το 2014 επέλεγα να βάζουμε και υποψήφιους ευρωβουλευτές από κάθε περιφέρεια της χώρας, ώστε να εκπροσωπηθούν αναλογικά. Αλλά μιλάμε για Ευρωβουλία και νομίζω ότι σωστά πλέον στην κατεύθυνση αυτή και κυρίως η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να ρίξει στη μάχη βιογραφικά, όπως πολύ σωστά τονίζει η Ρίτα, πολύ σημαντικά, με ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να δουλέψουν στην Ευρωβουλή πολύ θετικά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι αναγνωρίσιμοι. Και αυτοί πρέπει να παίξουν το παιχνίδι τους και αυτοί πρέπει να κουβαλήσουν τους σταυρούς. Το δέχομαι. Και όλοι βρεάζονται. Δηλαδή και ο Αλέξης Γεωργούλης το βλέπεις και λες. Οκ. Δεν ξέρω και τι σπουδέ έχει ο άνθρωπος. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Ο Αλέξης Γεωργούλης κατεβαίνει. Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ. Τον κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το έμαθα και εγώ. Εγώ είμαι σε περιοδία. Το καταλαβαίνουμε. Μου συγχωρούνται μερικές παραλήψεις στην ενημέρωση. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Εντάξει, ο κόσμος επιλέγει. Μπορεί ο άνθρωπος έχει πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό, δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά διαβάστε τα βιογραφικά των υποψηφίων. Πάντως, όλα είναι ενεργημένα. Είναι καλό, εντάξει, τώρα εγώ το λέω ως Νέα Δημοκρατία αυτό, αλλά είναι καλό να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, να μην ψάχνουμε πάλι τα λαμπερά ονόματα, πάλι. Το λέω. Γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, λίγο ναι. Η αλήθεια είναι ότι και η θητεία και των νη και των προηγούμενων βουλευτών έχει δείξει ότι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια πολύ γνωρίσιμα ονόματα δεν πρωταγωνίστησαν ακριβώς και στην Ευρωβουλή για να είμαι όσο πιο διακριτικός μπορώ. Ναι. Δεν πρωταγωνίστησαν με την παρουσία τους στο Ευρωκοινοβούλιο, εννοείς. Αυτό είναι. Ναι, έτσι. Ναι. Έτσι. Για να το κάνουμε πιο σαφές. Νομίζω ότι ο κόσμος καλό θα είναι να εμπιστευτεί πραγματικά ανθρώπους που θα μπορέσουν και θα κρίνουν ότι πραγματικά θα μπορέσουν να δουλέψουν εκεί 5 χρόνια προς όφελος της Ελλάδας. Γιατί δεν μιλάμε. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο διαφορετικά από την Ελληνική Βουλή. Είστε πολιτικός επιστήμονας και οικονομολόγος, έχετε μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τώρα το ερευνητικό σας έργο, αν το διαβάσω, θα μου πάρει κανένα δεκάλεπτο και τις θέσεις τις οποίες έχετε διατελέσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον τα οικονομικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό μέγεθος τα κατέχετε σαν την παλάμη σας. Ευχαριστώ πολύ. Και μας χρειάζεται αυτό. Ναι, μας χρειάζεται, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορεί να είστε πάντως εδώ, γιατί βλέπω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στις διευθμίσεις και να μην σας ρωτήσουμε, γιατί αυτό έχει να κάνει με αμυγός οικονομικά ζητήματα, αλλά έχει να κάνει και με το μέλλον αυτού εδώ του τόπου στον οποίο βρίσκεστε. Έχουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό στην περιοχή μας σε σχέση με την πορεία της ΔΕΗ. Ναι. Και το πού μπορεί αυτό να οδηγήσει αυτή την περιοχή, αν θα υπάρχει επόμενη μέρα, αν η επόμενη μέρα έχει ήδη έρθει και μας έχει βρει ήδη απροετοίμαστους γι' αυτή και αν σώζεται κάτι από όλο αυτό το πράγμα που λέγεται λιγνίτης. Ναι, οι ερωτήσεις σας είναι και η απάντηση. Δηλαδή, ξέρετε, δεν υπάρχει κάποια σαφής, ξεκάθαρη απάντηση γι' αυτό. Δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι ακριβώς θα συμβεί. Ή αν τη ζούμε σήμερα. Ή αν τη ζούμε σήμερα. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει και με διάφορους παραγωγικούς φορείς, έχω ανησυχήσει ειλικρινά, γιατί ο τόπος αυτός έκανε πολύ μεγάλες θυσίες. Mm-hmm. Για να έχει εδώ τη ΔΕΗ, σωστά. Ακόμα κάνει. Και ακόμα κάνει. Και τόπος εδώ, από ό,τι κατάλαβα κιόλας, έχει χάσει και πάρα πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά, γιατί θεωρείται πάρα πολύ πλούσιος. Ακριβώς. Λόγω του γεγονότος. Τα παλαιότερα χρόνια τουλάχιστον, ναι. Το ΑΕΠ μας ότι ήταν εδώ, πλασματικό. Ένα πλασματικό ΑΕΠ. Ήταν ένα πλασματικό ΑΕΠ, το οποίο αυτό πληρώναμε. Αυτό ακούω. Mm-hmm. Ανησυχώ πολύ κι εγώ. Δηλαδή, ξέρετε, και σκοπεύω τις ανησυχίες μου να τις μεταφέρω τη Δευτέρα ήδη. Γιατί μίλησα με ανθρώπους όπως μιλάμε τώρα εμείς, πάλι στη βιβλιοθήκη μας εδώ. Έτσι. Που μου μετέφεραν την ίδια αγωνία ουσιαστικά, γιατί η ερώτηση ήταν μια ερώτηση αγωνίας. Φυσικά, στην περιοχή που βρίσκεσαι. Ναι. Φυσικά. Και θέλω να πιστεύω ότι και θα γράψω γι' αυτό, και θα στείλω μέμο γι' αυτό και θα ζητήσω και ακρόαση γι' αυτό. Πολύ καλά. Νομίζω πως είναι πολύ χρήσιμο. Είστε μητέρα τριών παιδιών, μας λέγατε. Τώρα, δηλαδή,
17χρονος είναι ο πρώτος. Και το λέτε. 17χρονοι. Α, συγγνώμη, είναι η κόρη. 17χρονοι, ναι. Και το λέτε. Δεν είναι το λέω. Δίνει πανελλήνιες ή Δευτέρα. Δίνει πανελλήνιες. Δίνει το διεθνές δίπλωμα, το IB. Οπότε είναι σε ξενόγλωσσο σχολείο. Όχι, είναι σε ελληνικό σχολείο. Αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα. Το όνειρό της ήταν να σπουδάσει βιοτεχνολογία. Α, εύκολα πράγματα. Είναι κάτι απλό. Πρέπει να το συμφωνείτε με την ψήφο στους 17χρονες. Κοιτάξτε, επειδή με συμφέρει, γιατί με ψηφίσει η κόρη μου, ναι. Άμα είναι έτσι. Θεωρείτε ότι είναι προστατική κατεύθυνση, λοιπόν, να ψηφίσουμε ένα χρόνο μικρότερη, ας πούμε. Να σας πω κάτι. Θα ψηφίσουν οι μικρότεροι. Μακάρι να τους δημιουργήσουμε το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ασχολούνται προς το παρόν. Ναι, αυτό. Μακάρι να τους δημιουργήσουν το ενδιαφέρον και να ψηφίσουν θετικά. Ή να ψηφίσουν με λογικά και με γνώση. Ναι, ας ψηφίσουν, ας προσέλθουν πρώτα. Ας προσέλθουν πρώτα, ναι. Εντάξει, πολλά είναι ένα ζήτημα. Να προσέλθουν και να ψηφίσουν ό,τι τους πούνε οι μπαμπάδες, ναι. Λένε. Λέγεται. Α, δεν νομίζω. Ναι. Αλλά οι 17χρονοι όχι. Ό,τι τους πει ο μπαμπάς το απέναντι, νομίζω. Μπορεί να λειτουργούν και λίγο αντιδραστικά, δεν ξέρω. Αυτό λέω, ότι τους πεις. Λίγο αντιδραστικά. Εμένα μου είπε η κόρη μου ότι μαμά θα πάω διακοπές με τις φίλες μου. Και της είπα, όχι, θα με ψηφίσεις και μετά θα φύγεις. Καλά μου λέει, εντάξει, θα το κάνω. Ωραία. Άρα έχετε πολύ... Δηλαδή, μία ψήφο... Την έχετε εξασφαλισμένη. 17χρονη, την έχω εξασφαλισμένη. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή, ήθελα να πω τώρα ότι έχετε τρία παιδιά, οικογενειακές υποχρεώσεις, τώρα θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, υποθέτω, έτσι. Βέρεια χθες. Βέρεια χθες. Είναι ωραία εμπειρία πάντως, έτσι. Κοιτάξτε, τι σας λέει ο κόσμος. Σας λέει για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, ο κόσμος μου λέει πολύ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Σας λέει. Υπάρχει πολύ... Και κάτω από τη Βόρεια Ελλάδα. Από Λάρισα όχι και τόσο, κάτω γενικώς. Όχι τόσο. Από Λάρισα και εδώ πάνω. Υπάρχει ναι, μεγάλος θυμός. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αποδέχομαι. Για μένα, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορείς να απεμπολείς θέματα που άπτονται στην εθνική ταυτότητα των ανθρώπων χωρίς να έχεις εξασφαλίσει τίποτα. Γενικά δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά πώς το έκανες. Γιατί βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει μια σειρά από συνέπειες, παραδείγματος χάρη τα μακεδονικά προϊόντα. Είναι πάρα πολλοί στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή που αγωνιούν και έχουν αρχίσει ήδη να βιώνουν τις επιπτώσεις. Πηγαίνουν σε εκθέσεις και τους λένε συγγνώμη, τα προϊόντα σας δεν είναι μακεδονικά. Αλλά αυτό είσαι και προηγούμενο. Και εσύ και προηγούμενα, απλά τώρα να έχετε δίκιο. Για κάποια προϊόντα. Μια φίλη για κάποια κρασί Μακεδονία. Ναι. Έχετε δίκιο, ξέρετε κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι μια γκρίζα ζώνη που τουλάχιστον. Είναι μια γκρίζα ζώνη. Α την έκανε λευκή με αυτή τη συμφωνία. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει. Είναι μια γκρίζα ζώνη, τα αποτελέσματα τη οποία θα τα δούμε λίγο αργότερα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα. Μια γκρίζα είναι αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά έχω. Και το λέω ότι είμαι ευγνώμων για όλη αυτή την ιστορία, για όλο αυτό το ταξίδι. Γιατί πολλές φορές είσαι στη γυάλα σου ή στο μικρό κοσμό σου. Νομίζω ότι όλοι είμαστε. Και αυτό με ανάγκασε να φύγω εκτός Αθηνών. Η υποψηφιότητα είναι μοναδική εμπειρία. Γιατί έχω γνωρίσει πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. Πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους. Και ειλικρινά, δηλαδή νιώθω πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν κάτι να μου πούν, που με κοιτάνε στα μάτια, που δεν γκρινιάζουν, που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες και πρέπει να τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή αυτό μου δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίζω. Είναι μεγάλη εμπειρία, είδες. Παναγιώτη, τι χάνουμε. Κύριε Παναγιώτερα, καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοντεύω. Καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι τον τελευταίο μήνα των εκλογών θα πρέπει να παραμείνετε στην Αθήνα. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι στην Ελλάδα. Όχι, δεν τελειώνει ακόμα. Όχι, δεν τελειώνει ακόμα. Τελευταίες 10-15 μέρες θα μείνω στην Αθήνα. Αχα. Εγώ είμαι πολύ πιο πολύ εκτός Αθηνών παρά στην Αθήνα. Στην Αθήνα λόγω δουλειάς δεν ήταν. Που είναι, όχι, λόγω των περιοδιών. Των περιοδιών το καταλαβαίνω. Αλλά γενικώς στη ζωή σας ναι, είστε εδώ. Ναι. Άρα είχατε τη δυνατότητα να γνωρίσετε πολλά πολύ, μέρη. Πολύ, γι' αυτό είμαι ευγνώμων πραγματικά. Άρα καλή σας επιτυχία. Θα χαρώ πολύ να σας ξαναφιλοξενήσουμε ως ευρωβουλευτή. Και εγώ θα χαρώ πολύ. Μακάρι εγώ και να ξαναμιλήσουμε. Θα εκλεγεί και θα μας φιλοξενήσει αυτή στο Στρασβούργο στις Βρυξέλλες. Έτσι! Άρα θα την δούμε την επόμενη φορά εκτός χώρας, εκτός Ελλάδας και ως ευρωβουλευτή. Τέλεια συνθήκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτερα. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος μπορείτε να καλείτε στο 39-305 και αυτές οι κόκκινες εξαιρετικές γόβες από τον Πάπιστα μπορεί να γίνουν δικές σας αν φοράτε 37. Και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος στα τηλέφωνά σας, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με άλλη έκπληξη.